Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όταν ασθενείς που διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να εξεταστούν επειδή δεν εντοπίστηκαν οι φακελοί τους, εισέβαλαν στο αρχείο. Ο πρόεδρος της Πασικής, Σωτήρης Κούμας, εξήγησε ότι το πρόβλημα παρατηρείται λόγω έλλειψης προσωπικού. Είπε επίσης ότι αυτά πρέπει επιτέλους να σταματήσουν και δεν πρέπει να μένουμε στις διακηρύξεις ότι όλα θα τα επιλύσει η αυτονόμηση. Των τελευταίων καιρών έχει επιδεινωθεί το θέμα της τελέχωσης του συγκεκριμένου τμήματος. Άρα, όταν κάθε μέρα περίπου 1000 φακέλοι βγαίνουν από τα ράφια και επιστρέφονται για να συγχειριστούν πίσω, όπως και τα εξιτήρια, λόγω έλλειψης προσωπικού, όπως μας έχουν ενημερώσει, δεν προλαβαίνουν να τα βάλουν πίσω στη θέση τους. Αυτόν το κάθε μέρα έχουμε παραμένουν αρκετός αριθμός ασυγχειριστοί. Έτσι δεν αρχιοθετούνται, έτσι φτάνουμε στο επόμενο ραντεβού και ο ασθενής ακόμα πάει να πάρει το φάκελο το οποίο δεν έχει αρχιοθετηθεί πίσω. Λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτό μας έχουν. Ναι, όλοι αυτοί που δεν αρχιοθετούνται, πού μένουν δηλαδή, κάπου εκεί? Είναι εκεί στο αρχείο, αντί να είναι στα ράφια, είναι ο ένας πάνω στον άλλο. Σοριδών. Σοριδών. Όταν δεν είχαν έρθει οι φακέλοι, άρχισαν να ρωτούν στο ιατρία τι γίνεται. Οι ιατροί απάντησαν ότι δεν έχουμε φακέλους. Πώς θα σας ζούμε. Και πήγα προς την κατεύθυνση του αρχείου. Ναι. Και μπήκα μέσα, μπούκαρα δηλαδή. Σε κάποιο βαθμό δεν το είδα. Αναφέρεται άλλοι λένε μπούκαρα, άλλοι λένε δεν μπούκαρα. Εντάξει. Όμως ότι έγινε επεισόδιο, έγινε επεισόδιο. Ναι. Τώρα αν ξέρετε, εάν ξέρετε, στο αρχείο μετά το επεισόδιο μπήκαν όλοι οι φάκελοι στον τόπο τους ή είναι ακόμη όχι. Έτσι. Όχι. Εξ όσο γνωρίζω, όχι.